trispor e c'è stichiera. Mi aspitta sti cardia. Nanazzume, lumera. Maspire stinagra tistalas. Erizza ma crea celori. Ατσετάλασσα, πάντα έναν άνεμο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο μας βοηθά να μπούμε περισσότερο στο κλίμα. Ματίας Μάνκο. Ματίας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ιταλός με καταγωγή ελληνική, σωστά? Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, κατάγεσαι από ένα ελληνόφωνο χωριό της Κάτω Ιταλίας και μιλάς τη γλώσσα γκρίκο. Γκρίκο. Ακριβώς. Μία ξεχωριστή διάλεκτο που σημαίνει, για βάλε μας λίγο περισσότερο στην ατμόσφαιρα της διαλέκτου αυτής. Ενισχέρω για να σας πω. Είμαι από ένα ελληνόφωνο χωρίο που λέγεται Τζολίνο. Ναι. Είμαι από το τακούνι της Ιταλίας, ας πούμε, από το Σαλέντο. Και γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα εκεί και εντάξει, έχω και άλλες ελληνικές ρίζες, δηλαδή ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δηλαδή, ναι, είμαι Ιταλός, αλλά με μια ελληνική καρδιά, ας πούμε. Και βέβαια δεν θέλεις να σβήσει, όπως έχεις πει, η γλώσσα των προγόνων σου και γι' αυτό το λόγο μεταφέρεις αυτή την ξεχωριστή διάλεκτο μέσα από τη μουσική σου. Ακριβώς. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της διαλέκτου ποια είναι? Ακριβώς. Είναι μια γλώσσα που δυστυχώς χάνεται σιγά σιγά και τώρα πια μόνο οι ηλικιωμένοι μιλάνε αυτή τη γλώσσα που δυστυχώς ήταν μόνο μια προφορική γλώσσα. Ναι. Εγώ νιώθω πολύ τυχερός γιατί ο πατέρας μου μιλούσε έτσι με αυτή τη γλώσσα. Και κατάλαβε από την αρχή τη σημασία που είχε αυτή τη γλώσσα όταν σε μια εποχή όλοι πίστευαν ότι αυτή η γλώσσα ήταν η γλώσσα των φτωχών. Ματίας, εάν κάποιος Έλληνας βρεθεί στην περιοχή εκεί στην Ιταλία, θα μπορέσει να συνεννοηθεί, θα μπορέσει να καταλάβει, θα μπορέσει να συμμετέχει σε συζητήσεις? Βεβαίως. Είναι μια διάλεκτος που μοιάζει πάρα πολύ με την κυπριακή διάλεκτο και έχουμε το τσου και το σου που έχετε κι εσείς στην Κρήτη. Ναι. Δηλαδή είναι μια γλώσσα που προέρχεται, λένε, από την Μεγάλη Ελλάδα, αλλά σίγουρα από το Μεσαίωνα. Είναι, ναι, και δυστυχώς δεν είναι πια μια γλώσσα επικοινωνίας. Παραδείγματος χάρη, εγώ στο χωριό μπορώ να μιλήσω μόνο με τους ηλικιωμένους και Ματίας, προτείνω να κλείσουμε τη σύνδεση με μία φράση προς τους κριτικούς εδώ, προς τους Έλληνες, όποια θέλεις εσύ, χρησιμοποιώντας τη διάλεκτο τη δική σου, τη δική σας. Ενισχέρω για να σας πω, μα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί ήθελα τόσο να έρθετε στα Παΐσια, να το ρίσετε και να ακούσετε να σπίρει τη γλώσσα μας. Εμείς να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κίνησή σου, η μουσική σου, αυτή η διάλεκτος, αυτή η γλώσσα, οι ρίζες, η ιστορία αυτής της περιοχής. Δεν άκουσα καλά, συγγνώμη. Είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε, θα επικοινωνήσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ από Κρήτη. Καλό να είσαι καλά. Βράδυ. Να είσαι καλά.